Επεξεργαστήκαμε με το επιτελείο των επιστημόνων μας της ΕΝΙΠΕΚ έναν οδηγό για τις 53 αλλαγές των συντάξεων παροχών επιδομάτων και όλων των κατηγοριών των συντάξεων που θα έχουμε το 2023. Η σημαντικότερη, μια και αναφερθήκατε σε κυρίες και γυναίκες, έχουμε την κατάργηση πια διαπαντός των προώρων συνταξιοδοτήσεων για όλες τις γυναίκες. Του ιδιωτικού τομέα ήταν πριν κάποια χρόνια με το τρίτο μνημόνιο. Τώρα καταργήθηκαν οι πρόορες συνταξιοδοτήσεις στο δημόσιο. Καμία γυναίκα με παιδιά, πολλά ή λίγα, ή και χωρίς παιδιά, δεν μπορεί να φύγει όπως μπορούσε να φύγει μέχρι και τέλη του 2022. Δεν μπορεί να φύγει πρώτου 22 με μειωμένη σύνταξη, δηλαδή επιβαρύνεται έως 7 χρόνια, και δεν μπορεί να φύγει για με πλήρη πρώτου 67, επιβαρύνεται 12 χρόνια, έως 12 χρόνια. Με μία εξαίρεση, αν έχει 40 χρόνια ασφάλισης, δηλαδή 12.000 ένσημα, 12.000 ημέρες εργασίας στα 62 της. Κάτι πολύ δύσκολο, κυρίως για τις γυναίκες του ιδιωτικού τομέα. Κυρίως για τις γυναίκες του ιδιωτικού τομέα. Άρα λοιπόν έχουμε και καλή είδηση που είναι η αύξηση των συντάξεων από το Δεκέμβριο πια, Γενάρη λέμε, αλλά στην πατρίδα μας οι συντάξεις προκαταβάλλονται. Άρα το Δεκέμβριο στα ενημερωτικά τους θα δουν το 7,75 όλοι οι συνταξιούχοι και βεβαίως όλους τους μήνες του 2023. Με ένα μεγάλο αστερίσκο. Αυτό που είχαμε πει στην εξαιρετική εκπομπή σας, ότι το 40% των συνταξιούχων που έχουν την προσωπική διαφορά από τον νόμο Κατρούγκαλου δεν θα την πάρουν, παρόλο θα τη δουν. Τα ενημερωτικά τους θα δουν την αύξηση του 7,75 επί της σύνταξης, επί της μειχτής σύνταξης, αλλά δεν θα μπορέσουν να την εισπράξουν, διότι αυτή υφίστανται με την προσωπική διαφορά μείωση σύνταξης. Δηλαδή, με την αύξηση που έπρεπε να πάρουν, μειώνουν την προσωπική διαφορά, διότι έτσι είχε αποφασίσει η προηγούμενη κυβέρνηση με τον νόμο Κατρούγκαλου. Άρα το 40% των συνταξιούχων μας θα την δει στο ενημερωτικό την αύξηση, αλλά δεν θα μπορέσει να την εισπράξει, σε αντίθεση με το άλλο 60% που και θα την δει και θα την εισπράξει. Αυτό βέβαια είναι μεγάλη αδικία, και ήδη οι συνταξιουχικές με ενώσεις διαμαρτύρονται για αυτή την κατάσταση, κύριε Μητρόπουλε. Και έχουμε καλέσει, κυρία Δουβγεράκη, μέσα από την εκπομπή σας προμηνών την κυβέρνηση και για τα αναδρομικά να τα δώσει το 11 σε όλους ανεξαρτήτως αν έχουν κάνει αγωγές, αλλά και την προσωπική διαφορά όφιλε να την είχε καταργήσει από την αρχή του έτους και να μην βγάλει απόφαση που να την επαναθεσπίζει. Δηλαδή με την προχθεσινή απόφαση που η κυβέρνηση και το νόμο που ψήφισε πριν κλείσει η Βουλή για τα Χριστούγεννα και είπε πώς θα δοθεί η αύξηση του 7,75, επανέλαβε ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος του Κατρούγκαλου για την προσωπική διαφορά, κάτι που αδικεί το 40% των συνταξιούχων μας ή των πληρονόμων που δεν θα πάρουν αυτή την αύξηση που σημειωτέων, κυρία Δουβγεράκη, είναι μετά από 13 χρόνια περικοπών. Από το 2009 είχαν να δουν αύξηση οι συνταξιούχοι μας, είχαν μόνο περικοπές και παγώματα. Την πρώτη αύξηση την βλέπει το 60% και την εισπράττει, ενώ το 40%, όπως και εσείς είπατε, είναι άδικο. Την βλέπει, αλλά δεν την εισπράττει, κυρία Δουβγεράκη. Βέβαια, οι περισσότεροι συνταξιούχοι στέκονται, κύριε Μητρόπουλε, στο γεγονός ότι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, υπάρχουν οι αποφάσεις των δικαστηρίων, και αυτό το οποίο τώρα επισημαίνουν και διεκδικούν είναι να εφαρμοστούν οι αποφάσεις των δικαστηρίων όπου υπάρχουν. Εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα όλα αυτά, έτσι ώστε να καταφέρουν να πάρουν τα χρήματά τους. Αλλά δυστυχώς εδώ χρειάζεται και η πολιτική απόφαση για να πάει παρακάτω το πράγμα. Στο δικαστήριο, κυρία Βουλγεράκη, προσέφυγαν 250.000. Αυτοί θα τα πάρουν έτσι κι αλλιώς. Το είπε η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, που προσωπικά είμαι περήφανος που δίκασα και κατά ένα μέρος κερδίσαμε αυτήν την υπόθεση. Αλλά η τραγωδία είναι, επειδή το Συμβούλιο Επικρατείας, χωρίς να λέω, όχι να του πέφτει λόγος, μπορούσε να πει, το Συμβούλιο Επικρατείας είπε το δικαιούνται όλοι το αναδρομικό 11 μήνο,
αλλά θα το πάρουν μόνο όσοι έχουν ασκήσει αγωγές. Και με αυτή την άδικη κατά το ένα μέρος απόφασή του, η κυβέρνηση έστειλε τον Μαλάκη στην κυβέρνηση και πρέπει η κυβέρνηση να πάρει πολιτική απόφαση, δηλαδή να δώσει σε όλους ανεξαιρέτως το 11μηνο των αναδρομικών, είτε άσκησαν, οι 300.000 άσκησαν, είτε δεν άσκησαν. Τα 2 εκατομμύρια και πλέον δεν άσκησαν αγωγές. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και στον οδηγό μας τελειώνουμε με την έκκληση προς την κυβέρνηση να πάρει τρεις μεγάλες πολιτικές αποφάσεις. Πρώτο, να δώσει τα αναδρομικά σε όλους ανεξαρτήτως έγερσης αγωγών. Δεύτερο, να καταργήσει την προσωπική διαφορά για να πάρουν όλη την αύξηση και να μην αποκλειστεί το 40% όπως προανέφερα. Και τρίτο, η λεγόμενη εισφορά αλληλεγγύης συνταξίουχων που δεν την καταργεί η κυβέρνηση και όρισε το δικαστήριο να πάρουν αναδρομικά 2 ετών, 17-18, να πάρει πολιτική απόφαση και για τα αναδρομικά της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξίουχων που δεν καταργείται. Αναμένονται ωστόσο και άλλες δικαστικές αποφάσεις εντός του 23, έτσι δεν είναι? Με σημαντικότερη αυτή που προσωπικά πάλι εξεδίκασα 4 Απριλίου του 22, που είναι μια υπόθεση που δικάστηκε μετά προδικαστικό ερώτημα του Πρωτοδικείου Αθηνών για την μόνιμη επαναφορά των δώρων στις συντάξεις της 13ης και 14ης σύνταξης. Θα πούνε οι ακροατές πώς, αφού τα ανώτατα δικαστήρια έχουν αποφανθεί με πρόεδρο την κυρία Σεκελοπόλου υπέρ της κατάργησης των δώρων, δηλαδή έχει αποφανθεί μια απόφαση με πρόεδρο την κυρία Σεκελαροπούλου όταν ήταν σύμβουλο κατήρας, να μην χορηγούνται πια δώρα στους συνταξίουχους και στους δημοσίους υπαλλήλους, πώς θα ξανααποφασίσει διαφορετικό? Περιμένουμε να δούμε μήπως μας δικαιώσει η νέα απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, επαλαμβάνω, επιθέματος που δυστυχώς το δικαστήριο έχει αποφανθεί τα προηγούμενα χρόνια σε βάρος των συνταξιουχών και των δημοσίων υπαλλήλων. Κύριε Μητρόπουλε, διάβαζα στην ΕΝΙΠΕΚ ότι το Υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ δεν εφαρμόζουν την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας και δεν παραγράφουν τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Επιμένει το Υπουργείο να μην εφαρμόζει μια πολύ σημαντική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας στην 1833 της Ολομελίας, που λέει ότι όλες οι οφειλές πριν το 2011, τώρα που γυρίσαμε το 23, έχει παραγραφεί και το 11, δεν οφείλονται από τους οφειλέτες, αλλά ο χρόνος μετράει κανονικά ως ασφαλιστικός χρόνος. Η κυβέρνηση είπε ότι να ισχύσει η δεκαετής παραγραφή, αλλά αν έχει βεβαιωθεί η οφειλή με έγγραφο του ΕΦΚΑ, ξαναπάμε στην 20ετή παραγραφή. Κάτι που είναι παράνομο και δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Γι' αυτό καλούμε την κυβέρνηση την διάταξη που ψήφισε προ Χριστουγέννων να την ακυρώσει και να παραγράψει όλες τις οφειλές προς τον ΚΙΑΟ και τον ΕΦΚΑ που έχουν οι οφειλέτες για τα έτη των 2011 και πριν. Μάλιστα. Τώρα να σας πω κάτι. Διάβαζα σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο και έκανα και πάλι επίκληση του ονόματός σας στο πρωτοσέλιδό του για χρέη σε ταμεία από επαγγελματίες αγρότες επιχειρήσεις, αναδρομική διαγραφή οφειλών. Πώς λειτουργεί η παραγραφή δεκαετίας και φέρνει το κούρεμα έως και 100%. Είναι το ίδιο πράγμα που συζητάμε αυτή την ώρα εμείς? Είναι το ίδιο πράγμα, αλλά δεν είναι σωστό το ρεπορτάζ σύμφωνα με όσα νωρίτερα είπα. Δεν έχω διαβάσει, το διαβάζω γιατί ενδεχομένως εμείς πήραμε θέση ότι η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει σωστά με τον νόμο που ψήφισε την παραγραφή όπως την είπε το Συμβούλιο Επικρατείας. Έχουμε βγάλει σχετική ανακοίνωση. Παρά μόνο των θανόντων και αποποιηθέντων τα χρέη των γονέων τους οφειλετών, όπως αναφέρεται. Μόνο αυτό, μόνο το 5% κλπ. Άρα λοιπόν είναι μια άδικη νομοθετική ρύθμιση που πέρασε η κυβέρνηση, που δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Εδώ είμαστε, θα επανέλθουμε και τον οδηγό μπορούν να τη δούνε
να τη διαβάσουν την ανάλυση για την παραγραφή που κάνουμε οι αξιότιμοι ακροατές. Mm-hmm. Πάνω σε εκείνο το οποίο συγκεντρώνει αρκετά παράπονα αυτή την ώρα βάσει των μηνυμάτων που παίρνουμε εδώ στον 984, είναι αυτό το οποίο αναφέρεται, κύριε Μητρόπουλε, για την αδικία, όπως λένε οι κυρίες, φαντάζομαι, οι οποίες στέλνουν το μήνυμα, σε ό,τι έχει να κάνει με το τέλος εποχής πρόωρη συνταξιοδότηση πριν από τα 62. Και όταν ο έξαλλος γείτονας, ο κυβερνήτης της Τουρκίας, ο έξαλλος αυτός, για να γεννάνε περισσότερο οι Τουρκάλες, 5 εκατομμύρια γυναικών, επανέφερε τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις από προχθές στην γειτονική Τουρκία, η οποία Τουρκία αγγίζει τα 100 εκατομμύρια πληθυσμού, και εμείς για πρώτη φορά στην ιστορία μας μειωθήκαμε κάτω από τα 10 εκατομμύρια σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Κυρία Δουλγεράκη, γιατί? Γιατί δύσκολα οι γυναίκες εφ' εξής, χωρίς τη δυνατότητα να φύγουν νωρίτερα στη σύνταξη με λίγα ή με πολλά παιδιά, θα προτιμήσουν να κάνουν παιδιά παραμένοντας στη δουλειά μέχρι το 62 για μειωμένη ή μέχρι το 67 και το 70 για πλήρη σύνταξη. Έτσι λοιπόν δεν είναι σωστή απόφαση από τα τρία μεγάλα κόμματα που ψήφισαν αυτή τη ρύθμιση το 2015, που κατήργησαν ολοσχερώς από 1/1/23 τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις των Ελληνίδων. Εν πάση περιπτώσει των γυναικών, εκτός... διότι εκτός, όπως είπατε, εάν οι κυρίες έχουν συμπληρώσει τα 40 χρόνια, έχουν τα 12.000 ένσημα τα οποία απαιτούνται. Κάτι που στον ιδιωτικό τομέα μόνο το 5% επιτυγχάνει αυτό το στόχο, κυρία Δουλγεράκη. Σωστά. Οι δημόσιοι υπάλληλοι γυναίκες μπορεί να επιτυγχάνουν το στόχο και να μένουν μέχρι και 40 χρόνια δουλειά. Αλλά επειδή η Ελλάδα πια με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ του 2015 έχει τα μεγαλύτερα όρια ηλικίας γυναικών στην Ευρώπη και από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, είναι μια αδικία που διέπραξε η προηγούμενη κυβέρνηση, που διατηρεί όμως τη σημερινή, κυρία Δουλγεράκη, που κρατάει τα μεγαλύτερα όρια ηλικίας για έξοδο στη σύνταξη των γυναικών, όταν όλοι χύνουν κροκοδίλια δάκρυα και λένε ότι οι γυναίκες γεννάνε λιγότερο από κάθε άλλη στην Ευρώπη. Πρέπει, και κάνουμε έκκληση, να διατηρήσουν τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, τουλάχιστον για τις μανάδες, εγώ συμπληρώνω για όλες ανεξαιρέτως τις γυναίκες, είτε στο ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Και επαναλαμβάνω και το παράδειγμα, την εξαγγελία την προχθεσινή του έξαλλου γείτονα κυβερνήτη της Τουρκίας, που επανέφερε όλες τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις στις Τουρκάλες για να τεκνοποιούν και βεβαίως να συνδυάζουν εργασία και οικογένεια. Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Κάνω έκκληση και βεβαίως να ενημερώνονται, και σας ευχαριστώ για μια φορά για την τιμή που μου κάνετε, να ενημερωθούν από τον οδηγό. Σήμερα θα αναρτήσουμε ή αύριο και το δεύτερο μέρος που θα αναφέρομαστε στην παραγραφή, στα όρια ηλικίας για τις γυναίκες κλπ. Παρακαλώ να μας παρακολουθούν, να μας αναγνώσουν και μας στείλουν τα ερωτήματα, να δώσουμε και διευκρινήσεις. Στις κυρίες και τους κυρίες. Μπορούν δηλαδή διαδικτυακά να επικοινωνήσουν μαζί σας, έτσι ώστε να πάρουν και απαντήσεις. Μάλιστα, μάλιστα.